να σας ενημερώσω για τα λιμάνια, γιατί βεβαίως φαντάζομαι ότι θα θέλατε να με ρωτήσετε και γι' αυτό το λόγο σας κάνω τη σχετική ενημέρωση. Όπως ξέρετε και έχει ανακοινωθεί ήδη, έχει δημοσιευθεί, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του OpenGov η διαβούλευση για το καινούριο νομοσχέδιο που αφορά στην τύχη των λιμανιών. Προβλέπει αυτό το νομοσχέδιο, το σχέδιο νόμου να το πούμε καλύτερα, προβλέπει την συνένωση των λιμανιών δημιουργώντας τόξα, όπως είναι για παράδειγμα της Δυτικής Ελλάδας που είναι Πάτρα, Ιγουμενίτσα και Κέρκυρα, της Βόρειας Ελλάδας που είναι Βόλος, Θεσσαλονίκη, Καβάλα και Αλεξανδρούπολη, της Αττικής που είναι όλα όσα θυμόμαστε από την Αττική, Ελευσίνα, Λάβη κτλ. Και το παράξενο είναι ότι αφήνει, λέει, αυτόνομο τον ολογισμό Ηρακλείου. Καταλαβαίνετε ότι από εδώ και μόνο φαίνονται κάποιες πονηριές. Δεν αφήνεται αυτόνομος ο οργανισμός Ηρακλείου, απλώς ο οργανισμός Ηρακλείου με τον οργανισμό Καμίων δεν συνενώνονται. Και η ερώτηση είναι, άμα δεν συνενώνονται αυτοί που είναι τόσο καλοί και κερδοφόροι, τότε γιατί να συνενωθούν οι δικοί μας. Έρχεται αυτομάτως η ερώτηση. Δεν θέλω να μακρηγορήσω σε αυτό το θέμα, νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε, το έχουμε συζητήσει επανειλημμένα εδώ αυτό το ζήτημα, ότι κι αν θέλετε, προφανώς εσείς μπορείτε να το σχολιάσετε, εγώ ήδη έχω πει αρκετά. Έχω τονίσει ότι απέναντι σε αυτό το ενδεχόμενο η τοπική κοινωνία αντιδρά ήδη και θα σταθεί σύσσωμη απέναντι σε τέτοια σχέδια τα οποία υποβαθμίζουν την Καβάλα, υποβαθμίζουν όλη την περιοχή. Η πόλη μας ανέκαθεν στηριζόταν σημαντικά σε αυτόν τον τεράστιο πλουτοπαραγωγικό χώρο και κατά συνέπεια δεν πρόκειται να απεμβολήσουμε τα συμφέροντα και τα δικαιώματά μας σχετικά με τα δύο λιμάνια. Βεβαίως, ο οργανισμός λιμάνια έχει και άλλα δύο λιμάνια, την Κεραμωτή και, τις Ελευθερές. Φαντάζομαι ότι και εκεί οι αντίστοιχες κοινωνίες εξίσου θα αντιδράσουν. Θα ενωθούμε και με την Αλεξανδρούπολη και με τον Βόλο προκειμένου να αποτρέψουμε αυτά τα σχέδια. Τώρα, προς το παρόν, σε σύσκεψη που έγινε προχθές και μας κάλεσε ο οργανισμός Λιμένα, μάλιστα προς το παρόν προεδρεύει ο αντιδήμαρχος ο Τάσος Χατζηαναστασίου, αναπληρώνοντας τον παρεπιθέντα Βάν Κοσμίδη. Λοιπόν, στην σύσκεψη που έγινε αυτή, παρουσία των δύο αντιπεριφερειαρχών, του κ. Βρανάκη και του κ. Παπακοσμά, αποφασίστηκε να συγκαλέσουμε μια απλή και άτυπη συνάντηση ενημέρωσης με τους βουλευτές μας. Το γραφειοκρατικό μέρος το ανέλαβα εγώ. Θα καλέσουμε λοιπόν εδώ το Σάββατο στις 10 η ώρα το πρωί τους βουλευτές μας, φυσικά και τους δημάρχους Παγκαίου και Νέστου. Εάν θέλουν οι ίδιοι να τους ενημερώσουν, μπορούν να καλέσουν και την αντιπολίτευση. Εγώ, εν πάση περιπτώσει, καλώ και τους επικεφαλείς της αντιπολίτευσης. Ελπίζοντας 10 η ώρα το Σάββατο εδώ στην αίθουσα μόνο με τους βουλευτές. Δηλαδή να ακούσουμε τις απόψεις και τι στάση θα κρατήσουμε από εδώ και πέρα. Ώστε πολύ γρήγορα να ξεκινήσουμε πρωτοβουλίες και κινητοποιήσεις, δεδομένου ότι η διαβούλευση λύγει στις 28 Δεκεμβρίου. Μέχρι δηλαδή τις 28 Δεκεμβρίου θα πρέπει εμείς, αν θέλουμε να είμαστε εμπρόθεσμοι, να στείλουμε τις δικές μας παρατηρήσεις απέναντι στο κυοφορούμενο σχέδιο νόμου.